Ήταν η στιγμή. Σε έχω κάνει. Απαπαπα. Δεν μ' αρέσει η αίθουσα. Είναι πολύ κρύα, πολύ απρόσωπη. Λουκία, τι λες κι εσύ. Προτιμώ το γραφείο Προέδρου. Όσο να το κάνεις, έχει μια θαλπορή. Δεν πάμε καμιά φορά μέσα. Ναι, άκουσε τι αυτό που σου λέει. Σε περιμένει και μια έκπληξη. Έκπληξη? Τι έκπληξη? Ούτε οι έκπληξη μ' αρέσουνε. Έχω ευαίσθητα νεύρα. Αυτό που θα δεις, θα στα αποτελειώσει. Άντε, πήγαινε. Τι, δηλαδή δεν θα μου πεις? Κακίστρο. Πάμε, Λουκία. Καλημέρα, Λίλια. Έχουν μαζευτεί όλοι? Ναι. Σοφία, το καλό που σου θέλω. Πες μου τι στο καλό έχεις μαζί μου. Γιατί φέρεσαι έτσι? Θα στο πω, ρε Σάντρα. Γιατί δεν είμαι κορόιδο. Δηλαδή μπορεί να ήμουνα τόσο καιρό. Αλλά τώρα κατάλαβα τι παιχνίδι παίζεται. Τι λέει, Σοφία, ποιο παιχνίδι? Το πιο βρωμερό. Το πιο συχαμένο. Και καλά αυτός. Αυτός δεν έχει τσίπα. Αυτός βολεύεται. Εσύ, ρε Σάντρα. Εσύ. Πώς το κατάφερες? Πραγματικά δεν ξέρω τι παίρνεις, αλλά μα την Παναγία είναι λιγμένο. Τι συναρτησίες είναι αυτές? Ναι. Για πες μου, ρε Σάντρα. Αυτόν το τυπά που βγαίνεις. Πώς τον λένε? Κωνσταντίνο. Τι σχέση έχει αυτός? Μάλιστα. Πολύ φαντασία έχεις, πουλάκι. Κωνσταντίνο. Χάθηκαν τόσα ονόματα. Γιώργος, Μιχάλης, Ανέστης, Χρήστος. Το βαφτιστικό του έπρεπε να χρησιμοποιήσεις. Θα με τρελάνεις, ρε Σοφία. Ποιος Γιώργος και ποιος Ανέστης? Γιατί να σας πω το λένε Ανέστη? Ναι, βέβαια. Γιατί έβγαινες με το φίλο μου, αλλά ήθελες να κοκορεύεσαι και από πάνω. Ότι βγαίνεις με έναν τύπο σούπερ, υπέροχο. Και χρησιμοποίησες το όνομά του για να μην πούνε ψήλοι στα αυτιά μου. Έβγαινε με το φίλο σου? Άπαπα, καλησά, σου χρειάζεται γιατρός. Τι λέρε, παιδάκι μου? Έβγαινες, άντρα. Έβγαινες και βγαίνεις. Σας είδα. Σας είδα με τα ίδια μου τα μάτια σήμερα. Κάτω, στο Ελρόστρο. Μας είδες το... Ρε Σοφία, για όνομα του Χριστού και της Παναγίας, με τον Κωνσταντίνο είμαι στο Ελρόστρο. Τι είπα εγώ, κάτι άλλο? Μόνο που ο Κωνσταντίνος σου είναι ο Κώστας μου. Κάτι που έκρινες επιμελώς. Ο Κωνσταντίνος μου είναι ο Κώστας. Δεν καταλαβαίνω. Τι δεν καταλαβαίνεις, Αλεσάνδρα? Τόσο καιρό βγαίνεις με τον Κώστα μου, με το φίλο μου, και με δουλεύετε ψηλό γαζί. Γιατί, Αλεσάνδρα? Γιατί? Χάθηκαν οι άντρες. Άλλο μέτοχη! Στέφανε, Μαργαρίτα, τα σέβη μου. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Καθίστε, παρακαλώ, καθίστε. Δεν είμαι για να κάθομαι. Θα σας το συλλαβήσω για να με καταλάβετε. Πνιγωμέ. Άντε. Αμολάτε τι με θέλετε να πηγαίνω μετά τη Λουτσία. Χρήστο, η δουλειά μπορεί να περιμένει. Σε φωνάξαμε εδώ γιατί έχουμε να σε ανακοινώσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Α, κάτι ψιθυρίζεται στους διαδρόμους για μια έκπληξη. Μόνο δεν τη βλέπω. Εσένα δεν σε ξέρω. Η κοπελίτσα από εδώ ποια είναι? Να θα με συστήσετε? Εγώ είμαι, Χρήστο. Μαρία, εσύ είσαι? Εγώ. Δεν είναι δυνατόν. Η Πανούκλα, η Γκατέμο, η Καρακάξα, η Τεράτο. Φτός σου, μαράκι μου, μια κούκλα έγινες. Πραγματικά, Δεσποινής, ούτε εγώ σας αναγνώρισα. Η διαφορά είναι τεράστια. Δεν είναι δυνατόν. Δεν το πιστεύω. Μαρκέλα, Μαρκέλα, μίλα καλέ, μίλα κάτι, πες κάτι. Αλέξη, Αλέξη, λυπηθείτε με καλέ, λυπηθείτε με καλέ. Αυτή είναι, σταμάτα καλέ, σταμάτα, αυτή είναι. Το τερατή. Θα ηρεμήσεις πια, αυτή είναι, ναι, η Μαρία. Ω, Χρήστο, Χρήστο, έλα, σταμάτα επιτέλους. Σταμάτα αυτό το θέατρο. Θέατρο, εγώ πες το θέατρο ή αυτή που μεταφιέστηκε σε όμορφη και ήρθε. Πάπα, μολόγα μου, τι έκανες? Κάποιο μαγικό φίλτρο θα έρθει. Κάποιο ματζούνι της γιαγιάς της κακιάς μάγισσας. Δεν εξηγείται αλλιώς. Αν σε ενδιαφέρει, Χρήστο, θα μπορούσα να στο δανείσω. Καλέ, μου την είπε κιόλας. Πάπα, ήρθε η συντέλεια του κόσμου, αυτό είναι. Πρέπει να κάνω τη διαθήκη, με αυτό είναι. Ήρθε το τέλος του κόσμου. Τα τέρατα αμορφαίνουνε. Σε λίγο θα ακουστούν και οι σάλπικες της αποκάλυψης. Άστο, Μαρία μου, δεν έχει πει το χάπι του ακόμα και είναι σε ίστρο. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. Σας φώναξα εδώ και θέλω να σας ανακοινώσω την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τον νέο πρόεδρο της εταιρείας. Άντε καλά, γι' αυτό με φωνάξατε.
Μην το συζητάμε. Δέχομαι. Κρίστο, περίμενε καλύτερα πρώτα να τελειώσει ο Στέφανος. Μα δέχομαι, σας λέω. Δεν έχω πρόβλημα να συνδυάσω τη δημιουργική μου φαντασία με τη θέση του Προέδρου. Επιτέλους, καταλάβετε ότι για να προκόψει η κομμόντα χρειάζεται έναν άνθρωπο με μυαλό, με γούστο, με ταπεραμέντο στα ηνία. Χριστέ μου, να το δω κι αυτό. Ναι, αλλά με έναν όρο. Για να δεχτώ, θέλω να μην ξαναπατήσει εδώ το πόδι της η πανούκλα. Κρίστο, αγορίνα μου, κάνε ένα time out. Είμαι ανέντατος. Την τεράτω και αν την πλένει, το σαπούνι σου χαλάς. Τα αδέθη παροιμία. Και εγώ δεν θέλω την κεντεμιά της στο συμβουλίο μου. Αφήστε που μόλις λυθούν τα μάγια, θα γίνει πάλι φόλα. Κρίστο, η Μαρία είναι η νέα πρόεδρος της εταιρείας. Και εγώ είμαι η Αλίκη στο ναυτικό. Έλα, βρε Στέφανε, έλα. Αμάν το χιούμορ σου πια. Μαύρο σαν καλιακούδα. Έλα. Κόψτε το δούλευμα, βρε παλιόπαιδα. Πανάθεμά σας. Κρίστο, δεν κάνω ποτέ χιούμορ εδώ μέσα. Η Μαρία είναι η πρόεδρος. Μήπως να του φέρω τώρα τα χάπια του. Μισό λεπτό. Συνειδητοποιείς τι μου λες. Εσύ. Συνειδητοποιείς τι έκανες. Κάτσε, Σοφία, γιατί το ίδιο μπορώ να πω κι εγώ για σένα. Βγαίνουμε με τον ίδιο άντρα. Όχι σ' άντρα. Εσύ βγαίνεις με τον δικό μου άντρα. Ξεχνάς ότι... ότι τον συνάντησα πρώτη. Καλά, τώρα το έχω πάθει το εγκεφαλικό. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο δικός μου ο Κωνσταντίνος και ο δικός σου ο Κώστας είναι ο ένας και ο αυτός. Το ίδιο πρόσωπο. Μπράβο! Μπράβο, Σάντρα! Ωραία ερμηνεία! Για Όσκαρ! Και ερμηνεία, ρε, εσύ πας καλά! Καλά, δεν το χωρώ ο νους μου. Κοίτα να βρει το κάθαρμα, ρε, κοίτα να βρει δούλεμα που να τον είχα στα χέρια μου. Άσε μας, ρε, Σάντρα! Άσε μας! Παίζεις και το αθώο θύμα. Ρε, Σοφία, δεν καταλαβαίνεις. Είμαστε και δυο θύματα. Θύματα ενός γελίου που έβρισκε ικανοποίηση στο κυγκομένιζε με δύο γυναίκες. Αμά, ρε, Σάντρα, ξέρεις τι είσαι τελικά. Ε, παριστάνεις και το αντράκι. Ένα τόσο δάποντικάκι είσαι που δεν μπορείς να παραδεχτείς την αλήθεια. Δεν έχεις τα κότσια για να πεις ναι, κυρία μου, σε δουλεύαμε. Σοφία, το καταλαβαίνω ότι έχεις πληγωθεί. Ότι έχεις πάθει σοκ. Αλλά προσπάθησα να σκεφτείς λογικά. Ποια λογικά, μωρέ. Ποια λογικά. Εγώ έχω χάσει τα λογικά μου. Γι' αυτό δεν μπορείς να δεις ξεκάθαρα την κατάσταση. Σοφία, αυτό σε δούλευε. Και σένα και εμένα. Εγώ δεν ήξερα τίποτα. Α, ναι. Όλος τυχαίως δηλαδή πέσαμε πάνω στον ίδιο άντρα. Τι να σου πω, ρε Σάντρα. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν καθημερινά. Σοφία, δεν ξέρω πόσο συχνά συμβαίνουν αυτά. Εγώ ξέρω ότι με κατηγορείς άδικα και δεν το αξίζω. Είμαι κι εγώ το ίδιο εξαπατημένη μαζί σου. Μόνο που εγώ τα βάζω με αυτόν, όχι με σένα. Ε, βέβαια. Αυτό σου έλεγε. Να τα βάλεις με μένα. Ρε Σάντρα, σας είδα στο ελρόστρο αγκαλίτσα. Εσένα με αυτόν που έχω σχέση εγώ. Ωραία, Σοφία. Σοφία, πες μου λοιπόν. Αφού θέλαμε να κρυφτούμε από σένα, γιατί πήγαμε στο ελρόστρο, που μας ξέρει όλος ο κόσμος, που θα μπορούσες να εμφανιστείς ανά πάσα στιγμή. Ξέρω εγώ. Γιατί μπορεί να σας γοητεύει ο κίνδυνος. Εξάλλου, εγώ του είχα πει ότι δεν πρόκειται να το κουνήσω βήμα από εδώ μέσα. Οπότε σου λέει αυτός, δεν πειράζει, ας δω την άλλη. Μην πάει χαμένη και η επίσκεψη. Σοφία, δεν καταλαβαίνεις ότι ο τύπος μας δούλευε και τις δύο. Εγώ δεν ήξερα τίποτα, σου λέω. Δεν είχα ιδέα. Δεν γνώριζα. Με εκδικείτε, Πανούκλα. Ακόμα και όμορφη με εκδικείτε. Έχει στραβώσει το στόμα μου. Όχι. Το έπαθα το κεφαλικό, το νιώθω. Ποιο κεφαλικό, μωρέ. Εσύ θα σκάσεις από την κακία σου. Δεν θα σε αφήσω να με ξεκάνεις. Φόλα, παρατούμε. Αυτό ήταν, φεύγω. Έλα, Κρίστο. Σεβάς το συμβούλιο επιτέλους. Περάσαμε από 40 κύματα προκειμένου να βρούμε μια λύση να σωθεί η εταιρεία. Δεν θα μας τα χαλάσεις εσύ με τα πείσματά σου. Το μήλο κατά από τη μηλιά θα πέσει. Κακώς θεωρούσε τον Αλέξη υιοθετημένο τόσα χρόνια. Στέφανε, είσαι ίδιος, ένας αγρίκος. Χωρίς ευαισθησία για τον ευαίσθητο καλλιτέχνη. Κρίστο, πρέπει να καταλάβεις ότι βρισκόμαστε όλοι στα όρια μας. Αυτό άλλωστε φαίνεται. Χωρίς τη βοήθειά σου, αυτή η εταιρεία δεν θα ανακάμψει ποτέ. Καλά. Αν είναι έτσι, θα σας τη δώσω. Κάτω. Ωραία. Μπράβο, λοιπόν. Αφού το λύσαμε και αυτό, ας προχωρήσουμε. Λοιπόν, η Μαρία αναλαμβάνει προσωρινά την προεδρία της εταιρείας και φυσικά θα χρειαστεί τη συνεργασία όλων μας. Αυτό εννοείται. Θέλω να τονίσω ιδιαιτέρως πως αν δεν δώσουμε ο καθένας τον καλύτερό μας εαυτό σε αυτή τη συνεργασία, πολύ φοβάμαι ότι σε 6 μήνες θα την κυδέψουμε την ακομόδα.
Στέφανε, αν μου επιτρέπετε, γιατί αποχώρησες από την Προεδρία? Χάρη, ανέλαβα προσωρινά την Προεδρία για λόγους ανδρέας βίας. Κουράστηκα πια, πρέπει να γυρίσω στο σπίτι μου. Εμένα τέλειωσε η σειρά μου. Καταλαβαίνω. Σχετικά με αυτά που είπε, Στέφανε, εγώ είμαι μαζί σου. Θα συνεργαστώ με τη Δεσποινίδα Παπασωτηρίου σε ό,τι χρειαστεί. Υπάρχουν όμως ορισμένα θέματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Ναι, με τι θέματα? Όπως παραδείγματος χάρη, η εξουσία σου να απολύεις και να προσλαμβάνεις. Είπες πως θέλεις να αναδιοργανώσεις τη δομή της εταιρείας. Ναι. Είπα ότι θέλω τον Νικόλα Μαρκάκη για οικονομικό διευθυντή. Το δεχτήκατε αυτό? Ναι, Μαρία, το δεχτήκαμε. Αλλά θυμίζω πως ο ρόλος της Μαρίας είναι προσωρινός. Τι θα γίνει όλος αυτός ο κόσμος που θα προσλάβει και που θα πωλήσει? Θα μας εξωστρακίσει όλους αυτοί. Θα δείτε. Λουκία, σε παρακαλώ, πήγαινε να φέρεις τα αγάπια του. Ναι, νομίζω ότι είναι πρέπον. Λουκία, δεν χρειάζεται να πεις τίποτα στο προσωπικό. Θα το πληροφορηθεί επίσημα. Θα τα πούμε αυτά μετά, Χάρη. Εντάξει, ό,τι πείτε. Μαράκι, συγχαρητήρια, είμαι πολύ περήφανη για σένα. Σέργια, παιδί μου, δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να μιλάμε για προσλήψεις και απολύσεις. Πέρα από την πρόσληψη του κυρίου Μαρκάκη, θα αφήσουμε τη Μαρία να σκεφτεί τι έχει να κάνει και φυσικά θα σεβαστούμε όλες τις αποφάσεις της. Θα ήθελα να πω κάτι. Θέλω να διευκολύνω τη Μαρία όσο μπορώ. Το συμβούλιο με απομάκρυνε από τη θέση του Προέδρου, αλλά εγώ παρέμεινα, προσπαθώντας να βοηθήσω την κατάσταση. Και πολύ καλά έκανες. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Μια στιγμή, μαμά. Προσπάθησα να διορθώσω τα λάθη μου, αν θέλετε. Αφού όμως η κατάσταση ξεκαθαρίζει, νομίζω ότι ήρθε η στιγμή να φύγω. Και θα το κάνω άμεσα. Συγγνώμη, Αλέξη. Τι λες? Το αυτονόητο. Δεν έχω κάποιο ρόλο εδώ μέσα. Για ποιο λόγο να πληρώνει η εταιρεία μισθό για μένα? Θα ήταν καλύτερο για όλους μας. Να αποχωρήσω. Σε ποιον τα πουλάς αυτά, ρε Σάντρα? Ε, που θες να βγεις και από πάνω? Δεν θέλω να βγω πουθενά. Θέλω μόνο να πιστέψω ότι δεν είχα ιδέα. Αν είχα λες ότι θα έκανα κάτι ποτέ με τον άνθρωπό σου. Για τέτοια με έχεις. Και χειρότερη. Γιατί ήξερες? Ήξερες, ρε Σάντρα, τι σημαίνει για μένα ο Κώστας? Ήξερες τι βάσανα έχω περάσει? Ήξερες ότι επιτέλους γέλασε το χείλη μου με τον Κώστα? Και πήγες και τα φτιάξες μαζί του. Δεν το ξέρα, σου λέω, δεν το ξέρα. Κωνσταντίνος μου συστήθηκε, στορκίζομαι. Εγώ πάλι. Γιατί νομίζω ότι πήγες και του συστήθηκες εσύ, ε? Άσε μας, Αλεξάνδρα. Άσε μας. Θα ήθελα κι εγώ να πω κάτι. Αν και βασικά ο Αλέξης με έχει καλύψει. Δημήτρη, δεν χρειάζεται. Έχω δώσει την παρέτησή μου στον Στέφανο εδώ και καιρό. Παρέμεινα στη θέση υπηρεσιακά μόνο και μόνο μέχρι να βρεθεί κάποια λύση. Αφού λοιπόν αυτή η λύση βρέθηκε, νομίζω ότι είναι ώρα να σας αδειάσω κι εγώ τη γωνιά. Ειλικρινά δεν σας καταλαβαίνω. Αλέξη, δεν μπορείς να αποχωρήσεις από την εταιρεία έτσι απλά. Συγγνώμη, Μαρία, αλλά είναι μέτοχος. Έχει δικαίωμα να είναι στο συμβούλιο, να λέει τη γνώμη του. Κυρία Μαντά, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτή την απόφαση. Άλλωστε, Μαργαρίτα μου, όταν λες ότι ο Αλέξης είναι ακόμα μέτοχος, τι ακριβώς εννοείς? Μετοχές της σε κομμότα δεν υφίστανται πια. Ό,τι έχει απομείνει, Σέργιε. Ό,τι έχει απομείνει. Δεν θα επιτρέψω να φύγει ο Αλέξης από την εταιρεία. Πες κάτι, Στέφανε. Μα σε παρακαλώ, μην το κάνεις θέμα. Ό,τι και να έχει γίνει με την κομμότα, ο Αλέξης είναι ακόμα νομικός της εκπρόσωπος. Και ό,τι και αν λέει ο κύριος Στεφανέλης, οι μέτοχοι υφίστανται. Και ο κύριος Βρετός έχει κι αυτός ένα μερίδιο μετοχό. Κάτι για δείγμα. Όπως και να έχει, όλοι όσοι εκπροσωπούν κάποιο μερίδιο μετοχών θα πρέπει να συμμετέχουν στα συμβούλια και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και την πορεία της εταιρείας. Σύμφωνοι. Και θέλω να έχεις υπόψη, Μαρία, ότι ο μισθός που θα παίρνεις θα είναι αυτός που αντιστοιχεί στη θέση του Προέδρου. Θα παίρνει το μισθό του Αλέξη. Σας είπα, θα τα σαρώσει όλα αυτή. Τη φώνας Μαρία, τη φλανάζει ο Κατρίνα. Ευχαρίστως να ξανασκεφτείτε το θέμα των αποδοχών. Αν αυτό ικανοποιεί και τη Δεσποινίδα Μαρκέλα, βέβαια. Ωστόσο, όμως, θα πρέπει να σας πω ότι δεν θα δεχτώ το μισθό που έπαιρνα ως βοηθός του Αλέξη, που φυσικά δεν αντιπροσώπευε και τη δουλειά που έκανα. Αυτό μπορεί να σας το επιβεβαιώσει ο ίδιος. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί να το συζητάμε. Αφού θα είσαι η πρόεδρος,
θα παίρνεις και το μισθό που αντιστοιχεί στη θέση σου. Εγώ το είπα γιατί οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες. Τις προάλλες, Στέφανε, μας ζήτησες να ξεπουλήσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να ξεχρεωθεί η εταιρεία. Ο Αλέξ δεν θα παίρνει καν μισθό. Τι θα γίνει με τους άλλους μετόχους που δεν εργάζονται εδώ και παίρνανε ποσοστά από τις μετοχές? Τα αδέλφια μου, για παράδειγμα. Εσύ, η Μαργαρίτα. Με τι είσοδο θα ζείτε? Γεια σας και συγχαρητήρια. Γεια. Σε ευχαριστούμε, πότα μου. Να είσαι καλά. Άννα μου, χαθείς γρουσούζα. Αφού δεν τις μπορείς όλες αυτές τις κατίνες, τι τις κουβαλάς μες στο σπίτι? Μα σου είπα, ήθελα να μοιραστώ τη χαρά μου μαζί τους. Έτσι γίνεται. Γιατί να είμαστε μαγκούφιδες? Τώρα που τη στολίζεις, είσαι μέσα στη γλύκα για την καλοσύνη. Μας ματιάσανε οι κάριες. Πρέπει να το ξεματιάσω το παιδί. Πετουλά, μην αρχίσεις τις βασκανίες. Θα τσακωθούμε, στο λέω. Μα είδες τι λέγανε? Τι όμορφη που έγινε. Πώς πρόκοψε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Ωραία. Τώρα που έφτιασες, αποκαταστάθηκε η ασφαλειά της. Μα το μάτι το παραδέχεται και η θρησκεία. Δεν ξέρω σε τι θρησκεία πιστεύεις εσύ, αλλά αυτά είναι δυσιδαιμονίες. Πετουλά, άμα νιώθεις ανασφάλειες, να μην κουβαλάς αυτές τις σουρλούδες μες στο σπίτι. Κοντζάμ, πρόεδρος έγινε το παιδί μας, να μην το γιορτάσουμε. Και τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή, να αρχίσουμε τις τυμπανοκρουσίες και τις παρελάσεις? Δεν έγινε και κανένα θαύμα, η Μαρία προόδευσε όπως της άξιζε. Δηλαδή, εσύ δεν αισθάνεσαι υπερηφάνεια? Δεν θέλεις να το γιορτάσεις? Δεν θέλεις να φωνάξεις ότι το παιδί μας έφτασε στο ανώτατο σκαλοπάτι της εταιρείας? Έτσι όπως το λες, λες και έγινε πλανητάρχης. Και τουλά, κοίταξε να προσγειωθείς στη γη, γιατί θα πάρουν τα μυαλά σου αέρα και μετά κυρελέησον. Τα μυαλά μου μια χαρά είναι. Τα δικά σου δεν ξέρω. Ή όχι μάλλον, ξέρω γιατί. Τι θες να πεις, ότι με ματιάσαν και εμένα? Μη κοροϊδεύεις. Σε πείραξε τόσο πολύ που η Μαρία, πρόσεξε λίγο τον εαυτό της, έγινε μια κούκλα που δεν μπορείς να χαρείς την επιτυχία στη δουλειά της. Φυσικά και χαίρομαι για την επιτυχία της. Αλλά εγώ είμαι διακριτικός άνθρωπος. Χαμηλών τόνων. Δεν βγαίνω να το φροντοφωνάξω όπως κάνεις εσύ. Κι άλλωστε, δεν θέλω να πάρω τα μυαλά της αέρα. Αυτό φοβάσαι εσύ? Μα η Μαρία μας δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Είναι χαμηλών τόνων και πολύ διακριτική. Τώρα που το σκέφτομαι, πολύ πιο διακριτική από σένα. Πιο διακριτική από μένα? Έχεις δει τον εαυτό σου πώς κάνει όταν ακούς πάριο? Δεν είσαι καθόλου διακριτικός. Καλά. Όλοι έχουμε τις αδυναμίες μας. Και η Μαρία το ίδιο. Και αυτό είναι που φοβάμαι. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να καταφύγετε σε έσχατες λύσεις, όπως να πουλήσετε τις περιουσίες σας. Δεν χρειάζεται, δεν θα λύσει αυτό το πρόβλημα. Οκ. Αλλά με τα ποσοστά των μετόχων τι γίνεται? Οι μέτοχοι θα παίρνουν κανονικά τα ποσοστά τους. Αυτό άλλωστε γινόταν και πριν φύγει ο Αλέξης από την Προεδρία. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μπορεί να είχαν αργήσει κάποιες φορές οι πληρωμές, αλλά τα ποσοστά τα παίρναμε. Τα ποσοστά σας ήταν πάντα μέσα στο budget της εταιρείας. Θα συνεχίσουμε λοιπόν όπως πριν. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Πάντως, Αλέξη, πρέπει να νιώθεις μεγάλη ανακούφιση. Κατάστρεψες την εταιρεία, αλλά κατά κάποιο μαγικό τρόπο τη γλίτωσες. Δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Αναλαμβάνω τις ευθύνες μου, Σέργια. Μαρία, το μερίδιό μου είναι στη διάθεσή σου. Αν νομίζεις ότι μπορούν να καλυφθούν κάποια προβλήματα που προκάλεσα εγώ. Άρα, Αλέξη. Δεν θέλω τίποτα από την εταιρεία. Ούτε μισθό, ούτε τίποτα. Το ίδιο ισχύει και για μένα. Λοιπόν, εγώ προτείνω να διακόψουμε εδώ τη σύσκεψη. Να δώσουμε λίγο χρόνο στη Μαρία να σκεφτεί ποιους από μας χρειάζεται και ποιους όχι. Ναι. Πάντως, εμένα, Μαρία, βγάλε μου από το μυαλό σου. Εγώ είπα και πριν, θέλω να ξεκουραστώ πια. Θα το έχω υπόψη μου, κύριε Μαντά. Λοιπόν, Μαρία, αφήνω την εταιρεία μου στα χέρια σου. Ελπίζω να μας βγάλεις ασπροπρόσωπους. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Χάρη, σε παρακαλώ στείλε ένα μέμο στο προσωπικό να μάθουν για την ανάληψη της Προεδρίας από τη Μαρία. Να βαρέσουν και τα κανόνια στο Ρικαβιτό. Θα το φροντίσω, Στέφανε. Μαρία, θα έρθεις? Όχι, όχι, Στέφανε. Πήγαινε εσύ, θα τα πούμε αργότερα. Καλώς. Λοιπόν, Μαρία, σε αφήνω εσένα να κλείσεις τη σύσκεψη. Καλή νύχτα σε όλους σας. Καλή νύχτα. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Αύριο το πρωί θα είμαι στο δικαστήριο κατά τις 8.30.
Όταν επιστρέψω, θα ήθελα να συναντηθούμε όλοι μαζί για να φτιάξουμε ένα σχέδιο εργασίας. Αυτά. Ξέρω ότι δεν σας είναι ευχάριστο που βρίσκομαι στη θέση του Προέδρου, αλλά πιστέψτε με, ούτε και για μένα είναι. Ας το πιστέψουμε. Αν βάλουμε όμως όλη τα δυνατά μας, η εταιρεία θα μπορέσει να ανακάμψει γρήγορα. Και έτσι, δεν θα χρειαστεί να είμαι για πολύ σε αυτή τη θέση. Εγώ σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου. Και ελπίζω και στη δική σας συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να το περίμενε πέρσι που την προσέλαβες ότι θα βλέπαμε το τερατίνι πρόεδρο. Ποιο τερατίνι, καλέ? Αυτή έγινε femme fatale. Σοβαρά μιλάς? Πρόεδρος σε κομμόντα? Ναι, σου λέω. Γραμματέας μπήκε, πρόεδρος βγήκε. Φοβερή επιτυχία, δηλαδή. Να της πεις συγχαρητήρια για από μένα. Πράγματι φοβερή επιτυχία. Γιατί ξέρεις, σου κοπεί η Μαρία, δεν έχει καμία καλονή. Μου φαίνεται παράξενο που δεν την έχω γνωρίσει ποτέ. Ε, καλά, δεν κάνεις και τίποτα. Θέλω να πω, εντάξει, η Μαρία είναι πάρα πολύ γλυκό παιδί, ψυχούλα, αλλά, να, πώς να σου το πω, είναι... Πες απλά ελληνικά, άντε. Είναι το κορίτσι δίπλα της πόρτας. Κι όντως, δηλαδή, μένει ακριβώς δίπλα μας. Και απλά οι άλλες διπλανές πόρτες έχουν πιο ωραία κορίτσια. Έλα, Νικόλα, στο θέμα μας. Ναι, το θέμα μας. Λοιπόν, το θέμα μας είναι το εξής. Ότι πήγε στο Παρίσι και γύρισε άλλη. Έλα. Άλλη, άλλη, τέλειος. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έκανε. Έφτιαξε τα μαλλιά της, έφτιαξε τα φρύδια της, έφτιαξε τα δόντια της. Γύρισε άλλη. Με έναν αέρα, μια Παριζιάνα θεάγγιλης. Α, μάλιστα. Και δεν μου λες τώρα που η Μαρία δεν είναι πια το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Όχι, είναι ακόμα δίπλα μας μένει. Ναι, ρε παιδί μου, εννοώ τώρα που έγινε θέα. Ναι, τι. Άλλαξαν τα συναισθήματά σου γι' αυτή. Ορίστε. Να, τόσο καιρό μπορεί να μην την έβλεπε σαν γυναίκα, ήταν μόνο κολλητή σου. Να, τώρα που άλλαξε τόσο. Άλλαξε και ο τρόπος που τη βλέπεις. Αγγελική, εμένα η Μαρία είναι φίλη μου. Και πάντα θα τη βλέπω σαν αδερφή μου. Για μένα η φιλία είναι ιερό πράγμα. Ιερό, ε. Ναι. Ακριβώς. Ακόμα και αν λέμε τώρα, αν μου άρεσε μια φίλη μου, δεν θα το ρυψοκίνδυνευα ποτέ να. Να γίνει κάτι και να χαλάσει η φιλία μας. Ναι, βέβαια. Τώρα τι, δεν τα ρισκάρεις αυτά τα πράγματα, έτσι. Πολλά, βέβαια. Μάλιστα. Μπράβο το μαράκι, μπράβο. Μπράβο, δεν λες τίποτα. Τώρα πρέπει να τη δουν εκείνη εκεί τα γελία τυπάκια στο σχολείο που την κοροϊδεύανε. Τώρα να τη βλέπανε. Θα τρέχανε από πίσω της. Ναι. Έτσι. Και πρόεδρος σε εταιρεία, όμορφη, επιτυχημένη. Ενώ εγώ πάλι. Εσύ τι. Κι εγώ κολυμπάω στην επιτυχία. Μπάκουρος είμαι. Τη μάνα μου μένω. Στο οικογενειακό ζαχαροπλαστείο δουλεύω. Πάλι καλά, ξέρεις τι με σώνει? Ότι είμαι κούκλος, γιατί αλλιώς δεν κατάλαβα γιατί γέλασε η κούλα, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, εντάξει. Άμα δούμε κανένα παλιό συμμαθητή από το σχολείο, θα του πούμε κανένα ψεματάκι. Δεν θα ήθελα εγώ αυτά. Τι ψέματα, δεν κατάλαβα. Εγώ είμαι ο Νικόλας Μαργκάς και είμαι καλά. Γιατί να πω ψέματα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Ρε Νικόλα! Ηλία! Εσύ είσαι, ρε! Βαζαβόγλου! Βαγιάζογλου! Βασίβογλου! Βαγιάζογλου! Έλα, ρε Γιώβλου! Πάνω από εδώ, ρε εσύ! Δεν έπαιρνα κανένα λαχείο καλύτερα. Δόξα τω Θεώ! Και λέω ότι τι κάνανε εκεί μέσα τόση ώρα! Ναι, ρε μαράκι, τι λέγατε πια κλεισμένοι εκεί μέσα τόσες ώρες? Αχ, είμαι πολύ εξαντλημένη, βρε κοριτσιά. Αν αυτό είναι υπονοούμενο για να την κάνει, ξέχνα το. Καλά σου λέει, δεν έχει να πα πουθενά! Η Σοφία και η Σέντρα που είναι? Άστες αυτές έχουν ξυπνήσει στραβά σήμερα. Εσύ τώρα θα μας πεις τα δικά σου. Μήπως να τα λέγαμε αύριο, βρε κορίτσια? Τι λες καλά για να εξαφανιστείς πάλι? Όχι αγάπη μου, δεν σε αφήνουμε να φύγεις. Όχι μαράκι μου, δεν μπορώ. Δεν αντέχω την αβεβαιότητα. Χάθηκες τόσο καιρό χωρίς να πάρεις ούτε ένα τηλέφωνο. Ωραία φίλη. Έλα βρε Μάρθα μου, μην το παίρνεις τόσο προσωπικά. Δεν μπορούσα να πω τίποτα. Ναι, αλλά τώρα είσαι εδώ και θα μας τα πεις όλα. Ξεκινώντας από το πρώτο και το πιο κύριο. Τι σε ήθελε μέσα ο κύριος Στέφανος? Γιατί ήσουν κλεισμένη εκεί μέσα τόσες ώρες? Τι γίνεται με τον Νικόλα, έχει τρελαθεί με την αλλαγή σου, ε?
Όχι, όχι, συμμαθητής. Στην αεροπορία είμαστε μαζί. Ναι, ρε, στη Λάρισα. Θυμάσαι εκείνα και τα σουβλάκια τα. Γιατί οι πίτσες, 15 κιλά έβαλα στην αεροπορία. Άντε καλέ, πού τα έβαλες. Παιδί μου, όταν ήρθε ήταν τσιλιβίδρα. Αλλά η αεροπορία με έκανε άντρα, βλέπεις. Ναι, η αεροπορία ή τα δίπητα εκείνα. Τα όλα, όλα αυτά μαζί. Ρε Νικολάκη, πολύ χαίρομαι που σε βλέπω, ρε. Και εγώ χαίρομαι πολύ που σε βλέπω. Και να σου πω πόσο από τα μέρη μας. Εσύ τι συγγενώσαν, ρε, στην Αθήνα. Και την Αθήνα και τους χαμουτζίδες. Ξέρεις, ο Ηλίας από εδώ είναι από τη Θεσσαλονίκη. Ε, το κατάλαβα. Είχα ένα επαγγελματικό ραντεβού. Α, ναι, και τι δουλειά κάνεις, εσύ, Ηλίας. Σε διαφημιστική δουλεύω. Α, σε διαφημιστική. Αλλά εδώ βασικά ήρθα για τα βαφτίσια του Μιχάλη. Δηλαδή τη κόρη του Μιχάλη. Το θυμάσαι το Μιχάλη. Ναι, το Μιχάλη, τον αερονόμο. Α, γεια σου. Τι είναι, ο Μιχάλης τι. Παντρεύτηκε και έκανε και παιδιά. Ε, τι σε λέω. Προχτές το βάφτισε. Ένα κοριτσάκι, κουκλάκι. Ωραία. Το Μιχάλη, το Μιχάλη. Ε, θυμάσαι ψάρα κλάση ήταν. Πολύ μεγάλο ψάρι στο στρατό. Sorry, μεγάλη, αλλά μεγαλύτερη ψαρούκλα από σένα, χλωμόνα υπήρχε. Αλήθεια, ήταν ψαρούκλα ο Νικόλας. Δεν σε λέω τίποτα. Μπιζουδάκι τον εφώναζε ο διοικητής μας. Μεγάλος μπουνταλάς το καρντάσι μου. Για πες καμιά ιστορία. Έτσι κάνατε τίποτα τρελό με τον Νικόλα, γιατί μέχρι στιγμής μόνο για σουβλάκια και πίτσες ακούω. Να σκεφτώ. Βασικά να σε πω κάτι. Σουβλάκια και πίτσες. Και αναμονή για την άδεια. Δεν έχουμε να θυμόμαστε και τίποτα άλλο. Έλα, το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί είναι να καθαρίσει καμιά τουαλέτα. Αλλά βασικά πίτσες και σουβλάκια. Δηλαδή πίτες γύρω, γιατί εσείς εδώ οι Αθηναίοι το λέτε λάθος. Έλα, έλα κομπλεξικέ, έλα κομπλεξικέ. Αλλά μιλάμε για πολύ delivery. Πολύ σουβλάκι και πολύ πίτσα. Και πολύ τουαλέτα, καλλιόπι. Τίποτα πιο συναρπαστικό. Σε απογοητεύσαμε, ε. Όχι καλέ, απλώς. Οι περισσότεροι άντρες μπορούν να μιλάνε για το στρατό με τις ώρες. Ναι. Και της Μαρίνας της φαίνεται παράξενο που δεν μιλάω ποτέ για το στρατό. Μαρίνας, παντρευτιές. Όχι ακόμα. Σε δύο μήνες όμως, δεν το συζητώ, θα ανέβει Σαλονίκη για το γάμο. Φέρε και την Αγγελικούλα, θα το κάψουμε. Βέβαια. Άσε τα σάπια, δεν σηκώνω αντίρρηση. Και για να θυμηθούμε τα παλιά, να χαρεί και η δικιά σου. Γιατί δεν έρχεστε αύριο που θα βγούμε με τον Μιχάλη. Ναι. Θα βγούμε έξω να τσιμπήσουμε. Αυτός με την Ειρήνη και εγώ με τη Μαρίνα. Είναι το τελευταίο μας βράδυ αύριο. Ελάτε κι εσείς. Εντάξει. Θα δούμε Αγγελικού. Άντε, να γνωρίσουμε και την κοπέλα σου. Γιατί δεν βλέπω βέρες. Νωρίζει ένα ακόμα, πάντως το έχουμε σκοπό να. Άντε, τι το καθυστερείτε. Και στα δικά σας. Ευχαριστούμε. Να σε καλά. Συγγνώμη για να καταλάβω. Αυτό σημαίνει ότι από αύριο θα παίρνω διαταγές από το πρώην τέρας. Λες και έπαιρνες ποτέ διαταγές από κανέναν. Εγώ ένα σας λέω. Προτιμώ να με κλείσουν στα τάρταρα παρά να υπακούω στη μεταμορφωμένη. Α, εν τω μεταξύ παρετούμε. Δεν θα παρετηθείς. Βάλ το καλά στο μυαλό σου, Κρίστο. Θα συνεχίσεις να σχεδιάζεις. Δεν πρόκειται να αλλάξεις τίποτα στο δικό σου τομέα. Ναι, καλά. Αυτή θα με βάλει να σχεδιάζω ρούχα για άσχημες. Ό,τι πρόβλημα έχεις θα έρχεσαι σε μένα. Μην ανησυχείς. Δηλαδή να προχωρήσω με την ανακοίνωση στο προσωπικό, έτσι. Το γρηγορότερο, Χάρη. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ποιο γραφείο θα πάρει η Δεσποινής Παπασωτηρίου? Να μην είναι χωμένη στην τρύπα της. Θέλει και γραφείο. Όσο λιγότερο φαίνεται, τόσο καλύτερα. Γιατί σας το λέω, μετά τα μεσάνυχτα θα ξαναγίνει κολοκύθα. Σας το υπογράφω. Μπα. Δεν νομίζω να μείνει εκεί, είναι ξεφτύλα. Όπως την κόβω, μάλλον θα πετύσει κάτι καλύτερο. Θα πάρει το γραφείο του Προέδρου? Ή θα τη βρούμε κάτι άλλο? Όχι. Θα πάρει το γραφείο μου. Η Μαρία είναι πρόεδρος πια. Θα ήταν προσβλητικό να τη δώσουμε κάποιο άλλο γραφείο. Αυτές οι ευαισθησίες είναι που σε κάνουν ακαταμάχητο, Αλέξη. Μισό λεπτό. Δεν γίνεται έτσι απλά να δώσουμε σε αυτό το κοριτσάκι το γραφείο του Στέφανου, του Αλέξη. Αυτό προσβάλλει εμένα. Μητέρα, νομίζω πως δεν το έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα. Ούτε εγώ, ούτε ο πατέρας διοικούμε πλέον την εταιρεία. Η Μαρία είναι πρόεδρος. Και το πιο σωστό είναι να πάρει το γραφείο. Ε, αμάν, φρε, κορίτσια, θα με τρελάνετε. Δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα τώρα. Και εξάλλου δεν είναι ούτε το κατάλληλο μέρος, ούτε η κατάλληλη ώρα. Ωραία. Πάμε στο Ελρόστρο. Έχω αφήσει τον Τζέρι στη ρεσεψιόν. Μπορώ να λείψω για καμιά ωρίτσα. Αμάν, βρε Χριστίνα, δηλαδή δεν μπορεί να περιμένει αυτή η συζήτηση να γίνει κάποια άλλη στιγμή. Είσαι όμως πολύ σκληρός άνθρωπος, ρε παιδάκι μου. Σου λέμε, μας έχει φάει αγωνία. Άνθρωποι είμαστε κι εμείς. Σε βλέπουμε να φεύγεις από εδώ πέρα κυριολεκτικά με τις κλωτσιές. Μετά εξαφανίζεσαι από προσώπου γης. Μετά γυρνάς απροειδοποίητα και είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Λες και έχεις βγει από περιοδικό. Έλα, βρε μαράκι. Μας χρωστάς και εμάς μια εξήγηση, δεν συμφωνείς. Τι γίνεται εδώ? Μήπως να κάνετε και καμιά δουλειά? Αλλά βέβαια ξεχάστηκα. Γύρισε η αρχηγός της τρελοπαρέας και φινιάσατε. Δεν μου λες ξανθόψηρα.
Ποιο σε διόρισε, δερβέναγα των διαδρόμων, ε! Και έλεγα κι εγώ, λείπει τραμπούκα από τη Χαύρα. Δεν μου λες, εσένα ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημά σου? Το πρόβλημά μου είναι ότι τα κορίτσια από εδώ μιλά με τη Μαρία. Και εσύ δεν έχεις καμία δουλειά να έρχεσαι εδώ και να τους τη λες, κατάλαβες? Α, βέβαια! Μιλάνε με τη. Αυτού εξοχότητά της, τη Μαρία τη Μεγαλοπρέπη. Αχ, πώς μπόρεσε να μου διαφύγει κάτι τέτοιο. Μα πώς τόλμησα να διακόψω αυτή τη συνάντηση κορυφής. Εντάξει, Λίλιαν, εντάξει. Δεν τρέχει τίποτα. Εξάλλου, εγώ φεύγω τώρα, δεν θα τις καθυστερήσω. Όχι, Μαράκι. Δεν έχεις να πας πουθενά. Δεν θα φοβηθείς τώρα τη Λίλιαν. Εξάλλου, δεν σε είδαμε καθόλου. Ε, άμα θέλετε να τη δείτε, να της κλείσετε ραντεβού εκτός εταιρείας. Ναι, για να μας τη λες σαν δεσμοφύλακας, να μας ελέγχεις. Βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να τη δείτε και στην τηλεόραση. Γιατί είμαι σίγουρη ότι πίσω από αυτή τη μεταμόρφωση κρύβεται κάποιο reality. Μαρία, πόσες πλαίστηκες έκανες? Εκεί έφαγες τα λεφτά της εταιρείας? Λίλιαν, δεν έχεις το δικαίωμα. Τι είπες, ρε ξανθομπάμπουρα, θα μετανιώσεις την ώρα και τη στιγμή, ρε. Εσύ θα μετανιώσεις, τραμπούκα. Και να ξέρεις, η επόμενη στάση είναι στο λογιστήριο για την αποζημίωσή σου. Λίλιαν, δεν είμαι καθόλου καλά σήμερα. Και αν ξεσπάσω πάνω σου, θα χρειαστείς εσύ πλαίστηκες. Τι σαματάς είναι αυτός? Γεια σας, παρακαλώ, τι συμβαίνει εδώ πέρα? Άντε να δούμε εάν το τσουρέκι της μάνας σου συγκρίνεται με τα σαλονικιώτικα. Θα γλύφεις τα δάχτυλά σου, σχολέω. Θα σε πω τη γνώμη μου αύριο. Όπως είπαμε, έτσι, αύριο στις 9. Εντάξει, θα δούμε. Αγγελικούλα. Ναι. Γεια σας, παιδιά. Τα λέμε. Γεια σου. Γεια σου, Ηλία μου. Γεια. Χάρηκα, ρε. Και τώρα, οι δυο μας. Ναι. Τώρα δεν... Πιστεύω να τσαντίστηκες εγώ. Εγώ για να γελάσουμε το έκανα. Εγώ ξέρω. Να παίρνει ο Σωτήρης και να άκουγε ότι είμαστε ζευγάρι. Ξέρεις τη γέλια, τα άκουγε. Εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε. Με σιγά μην το πούμε. Να σου πω. Θα βρεις έναν τρόπο να έρθεις όμως, έτσι. Δεν θα είσαι με τα καλά σου. Έλα, Αγγελικούλα, σε παρακαλώ. Μην πεις στο Σωτηράκι ότι θα παραστήσει την κοπέλα μου. Πες του ότι θα πάμε σε μια σημάδοξη φίλων μου. Αγγελικούλα, θα μου πει γιατί να μην έρθω μαζί σου, Αγγελική, αφού είμαι ο φίλος σου, να μην σε συνοδεύσω. Και εσύ να του πεις ότι αυτή είναι φίλη του Νικόλα και εγώ δεν τους ξέρω. Ή μπορείς να του πεις επίσης ότι οι θέσεις είναι ρυθμιμένες. Ή επίσης μπορείς να του πεις. Δεν ξέρω, Αγγελική. Αλλά σε παρακαλώ πάρα πολύ, βρες έναν τρόπο γιατί θα αποκαλυφθεί ότι λέω παραμύθια. Θα λάμψει η αλήθεια, εννοείς. Ναι. Άσε που... Που τι, τι! Που αν τα πράγματα είχαν έρθει αλλιώς μεταξύ μας, θα μπορούσε να είναι και αλήθεια. Εντάξει, ξέρω, πες το με το δοξία, πες το βλακία, πες το ηλιδιότητα, πες το πως θες. Αλλά όταν τους άκουγα έτσι, ευτυχισμένους να είναι όλοι ζευγαρωμένοι με τις δουλειές τους, με τα παιδάκια τους, δεν ήθελα εγώ να είμαι αποτυχημένος. Νικόλα, δεν είσαι αποτυχημένος, μην λες βλακίες τώρα. Ναι, καλά. Εδώ φτάνω κοντά στα 30 και ακόμα δεν με έχει αξιώσει ο Θεός να κάνω μια σωστή σχέση. Έλα, σε παρακαλώ. Μόνο μια νύχτα είναι. Σου υπόσχομαι θα είμαι κύριος. Θα το δεις, κύριος θα είμαι. Δεν χρειάζεται να μου υποσχεθείς. Ξέρω ότι θα είσαι κύριος. Το λες αλήθεια. Ναι. Το λες αλήθεια. Θα έρθεις. Δεν θα έρθω. Θα έρθω, αλλά. Ναι, περίμενε. Αλλά, ό,τι. Επειδή δεν μ' αρέσουν τα ψέματα, ναι, θα πω όλη την αλήθεια στο Σωτήρη. Θα του πω ότι θα παίξουμε θέατρο για να σε καμαρώσουν οι φίλοι σου από την αεροπορία. Μα άμα το πεις, θα τσαντιστεί και δεν θα σε αφήσει να έρθεις. Γιατί δεν κατάλαβα, κτήμα του είμαι. Και έπειτα για μας, ναι, θα είναι μια έξοδος φιλική. Φιλική, εννοείται. Τι, αυτό είπα και εγώ, ότι θα είναι μια έξοδος φιλική. Φιλική θα είναι. Τι, φιλική. Αυτή η τρελή μου επιτέθηκε, Χάρη. Με τα πήρα στο κρανίο, κύριε Στεργίου. Αν ακούγατε πως μίλησα στη Μαρία αυτή ξανθόψηρα... Όχι, κύριε Στεργίου, εντάξει, δεν... Αχ, τώρα εσύ τι πετάγεσαι. Λίλιαν, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Απαράδεκτος ο τρόπος προς τη Δεσποινίδα Παπασωτηρίου. Έτσι, κύριε Στεργίου, πείτε τα, γιατί τον τελευταίο καιρό πάρα πολύ έχει αποθρασυνθεί αυτή. Είστε καλά, Δεσποινής? Ναι, κύριε Στεργίου, μια χαρά. Ας μην το κάνουμε θέμα όμως. Αφού δεν θέλεις να το κάνουμε θέμα, να σου πω, δεν μας αδειάζει τη γωνιά. Λίλιαν, θα σε παρακαλούσα να ζητήσεις συγγνώμη. Δεν είναι τρόπος αυτός να μιλάς στην πρόεδρο της εταιρείας. Μα τι λες, Χάρη? Δεν μπορεί. Κυρίες μου, έχω την τιμή να σας ανακοινώσω ότι μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το αξιότιμο τέκνο της Εκομόντα, η αγαπητή μας Μαρία Παπασωτηρίου, είναι από σήμερα η νέα μας πρόεδρος. Τι!